Καλησπέρα κύριε Βαΐτση, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο χώρο σας, στην υπέροχη Ξάνθη. Πείτε μου λίγα λόγια για αυτό το υπέροχο χώρο που βρισκόμαστε, πώς ξεκίνησε και τι νόημα δίνει για σας. Λοιπόν, το σπίτι σκιάς άνοιξε σαν χώρος το 2014. Βέβαια, εγώ δουλεύω με την τέχνη της σκιάς από το 2010. Το 2009 για πρώτη φορά είδα αυτή την τέχνη, δεν την κάνω μόνο εγώ. Από τότε άρχισα να ψάχνω ποιοι είναι αυτοί στον κόσμο που ασχολούνται, τι κάνουν και σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω διαφορετικό. Η πρώτη ιδέα που μου ήρθε ήταν να κάνω ένα γλυπτό το οποίο θα φωτίζεται από δύο πλευρές και θα έχει δύο αντίθετες σκιές. Έτσι ξεκίνησα, πειραματισμός, τα αποτελέσματα υπάρχουν εδώ στο χώρο. Ακριβώς αποτυπώνονται. Ακριβώς. Τώρα, το τι ακριβώς σημαίνει για μένα ναι. αυτή η τέχνη, από την πρώτη στιγμή με γοήτευσε, με ενθουσίασε, δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να πω, να χρησιμοποιήσω, ποια είναι η κατάλληλη, το γεγονός του ότι κοιτούσα κάτι, αλλά αυτό το κάτι είχε να μας πει περισσότερα. Αυτό για μένα ήταν το μότο μου. Το μότο μου λέει ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι πάντοτε λιγότερο από αυτό που κοιτάμε. Κοιτώντας λοιπόν ένα γλυπτό ακαταλαβίστικο, έβλεπα μια μάζα, η σκιά του όμως ερχόταν να το ερμηνεύσει. Ωραία. Αυτό λοιπόν με βοήθησε σε αυτή την τέχνη, αυτή η φιλοσοφία. Και γι' αυτό ξεκίνησε. Θέλω λίγο να μου πείτε για τη Ταϊβάν, που συμμετείχατε στη Ταϊβάν και ήσασταν από τους 12, νομίζω. Λίγο να μου πείτε λίγο τι συνέβη εκεί σε αυτό το υπέροχο μέρος. Ναι, στην Ταϊβάν, στο Μουσείο Τσίμι, έγινε για πρώτη φορά μία έκθεση για την τέχνη της σκιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχα τη χαρά να είμαι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που καλέστηκαν να συμμετέχουν στην τέχνη αυτή, στην έκθεση αυτή. Για μένα ήταν μια πολύ σημαντική έκθεση, γιατί όταν ξεκίνησα την τέχνη της σκιάς, παρακολουθούσα κάποιους ανθρώπους μέσω διαδικτύου, παρακολουθούσα τη δουλειά τους και για μένα κατά κάποιο τρόπο ήταν η θεή σε αυτή την τέχνη. Και μετά την έκθεση της Ταϊβάν, είμαστε πια φίλοι μεταξύ μας, γνωριζόμαστε με όλους αυτούς που παρακολουθούσα και για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό, να είμαι φίλος με όλους αυτούς. Βέβαια, είναι εξαιρετικό. Εγώ ήθελα λίγο να δω, επειδή πήγαμε μέσα, κάναμε όλο το tour με τη σύζυγό σας, λίγο στην πνευματικότητα, στη ψυχή. Έχετε ένα κομμάτι που μιλάει για τη ψυχή και μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο το δέσιμο όλο αυτό και για το πνεύμα, για τη ψυχή. Ουσιαστικά δηλαδή ενώνεται όλο το πνευματικό γίγνεσθε του ανθρώπου. Αυτό από μόνο το, αυτή η έμπνευση, δηλαδή πώς μπορείς να αποτυπώσεις τη ψυχή που εσείς όντως αγγίζετε αυτό το κομμάτι με το τρόπο προσέγγισης, με όλη αυτή τη γλυπτική και τη σκίαση την οποία δίδετε. Πώς ξεκινάει αυτή η δημιουργία? Εμένα μου κάνει εντύπωση, θα ήθελα να μάθω πώς το οραματίζεστε πρώτα, πώς γίνεται στη διάρκεια καθώς κάνετε το γλυπτό, βγαίνει ή τη σκίαση. Πώς δηλαδή, και ο τίτλος δίνεται από πριν ή μετά? Λοιπόν, θα σας πω. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που δουλεύω. Τώρα βέβαια στην ενότητα της ψυχής, ναι. έτσι, εγώ διαπραγματεύομαι τη ρομαντική έννοια της ψυχής. Ούτε τη θρησκευτική, ούτε την επιστημονική. Και προσπάθησα να αποτυπώσω την πορεία της ψυχής, όπως εγώ προσέγγισα αυτή την πορεία. Θα ήθελα βέβαια να την αποτυπώσουμε πολύ περισσότερα έργα. Αλλά ο χώρος και ο χρόνος πάντα είναι περιορισμένος. Υπάρχουν λοιπόν έργα στα οποία ξέρω από την αρχή τι ακριβώς θέλω να κάνω στη σκιά και σε αυτά προσχεδιάζω το έργο, όχι το γλυπτό, προσχεδιάζω τη σκιά. Οπότε μετά ανάβω το φως και βάζοντας εμπόδια στο φως χτίζω τη σκιά που έχω προσχεδιάσει, περνώντας και τα μηνύματα τα οποία είχα από πριν στο μυαλό μου ότι θέλω να περάσουμε το κάθε γλυπτό. Βέβαια, σίγουρα μπορεί σε κάθε έργο κατά τη διαδικασία κατασκευής να προσθέσω και άλλα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι να δουλέψω. Όπως είναι παράδειγμα το έργο Απώλεια στην ενότητα της ψυχής.
Ήθελα λοιπόν να εκφράσω την απώλεια, αλλά αυτό δεν το προσχεδίασα και είπα θα το αφήσω ελεύθερο. Άρχισα λοιπόν να παίζω με υλικά μπροστά στο φως και παρατηρώντας τις τυχαίες σκιές προσπαθώ να δω εικόνες που θα με παραπέμψουν σε αυτό που σκεφτόμουν. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή κάποιες από τις σκιές με πήγανε στην τελική εικόνα. Σας ταξίδεψαν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ωραία. Και άγγιξαν ουσιαστικά αυτό όλο την πεποίθηση, την αντίληψη, όλη τη συνειδητότητα στο κομμάτι της απώλειας για σας. Οπότε όταν αγγίχθηκε μέσω των σκιών, της σκίασης και της δόμησης του έργου, έφτασε στο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Το ιδεατό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα ήθελα να κλείνοντας να μιλήσουμε λίγο σαν... Αυτό που λέμε στα αγγλικά το mission of life, μου είπατε για το motto, αλλά τι θεωρείτε ότι εσείς πρέπει να υπηρετήσετε εδώ, σε αυτό το κόσμο που είμαστε, να δώσετε στις νέες γενιές, να το πω έτσι, στα παιδιά μας, τα παιδιά όλου του κόσμου. Τι είναι αυτό η σκέψη, τι θα σας γαλήνευε, πού θέλετε να το φτάσετε? Ναι. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το βήμα που έκανα εγώ. Ναι. Να κάνω αυτό που αγαπούσα επάγγελμα. Έτσι. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σπούδασα μηχανικός, δούλευα ως μηχανικός, αλλά δεν με ενθουσίαζε το επάγγελμά μου. Δεν το ήθελα τελικά. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνω το βήμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Πολύ όμορφα. Εντάξει. Προσπάθησα πάρα πολύ και τα αποτελέσματα τελικά με δικαίωσαν. Και νομίζω ότι θα δικαιώσουν οποιονδήποτε κάνει μια προσπάθεια σε αυτό που αγαπάει πραγματικά. Από εκεί και πέρα, μέσω της δουλειάς μου προσπαθώ να περάσω διάφορα μηνύματα και ένας πολύ σημαντικός στόχος μου εδώ πέρα στο σπίτι της σκιάς είναι να φύγει κανείς από εδώ έστω και λίγο προβληματισμένος. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαΐτση για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε γερός και άξιος και φωτισμένος και δημιουργικός και όλα τα καλά και τα αγαθά του κόσμου. Σας εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Να είμαστε όλοι καλά. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ.